Γεια σας, Fashionators. Στο σημερινό βιντεάκι θα σας δείξουμε τα αγαπημένα μας προϊόντα, όχι στιγμένα κάποιο μήνα, γενικότερα. Να πούμε παρεπιπτόντως, την μπλούζα που φοράω ήταν αυτή που φτιάξαμε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε. Να. Γιατί οι περισσότεροι μας λέτε πως έχετε κάποιο πρόβλημα με τη ζέστη, ότι δεν πάει με κοντομάνικο. Νομίζω ότι έτσι εγώ έχω βγει έξω και έχω πάει και βόλτα έξω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, πραγματικά. Και ζητήσουμε τώρα. Λοιπόν, ξεκινά. Λοιπόν, αρχικά εμένα αυτή η κολόνια είναι αγαπημένη μου. Είναι της Victoria's Secret και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μάρκα η Victoria's Secret. Είναι Blackberry και Lilac. Την πήρε από τα Hondo Center, έχει φανταστικό άρωμα και είναι πολύ καλή. Είναι η αγαπημένη μου κολόνια, να τη δείτε. Μετά, αυτή είναι η αγαπημένη μου κρέμα σώματος. Είναι Roberto Cavalli, η οποία είναι μια πάρα πολύ καλή μάρκα, πιστεύω. Είναι φοβερή κρέμα, πραγματικά κάνει πολύ καλό στο δέρμα. Και αυτή από τα Hondo Center την πήρα. Και έχει πολύ καλό άρωμα κι αυτή, πάρα πολύ ωραίο, το αγαπημένο μου. Και αυτό εδώ είναι κάτι από τα Sephora, το οποίο είναι πάρα πολύ πρωτότυπο και πιστέψτε με, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ όπως έχει ήδη βοηθήσει εμένα. Είναι κάτι μπατονέτες, αλλά όχι όπως τις συνηθισμένες μπατονέτες. Είναι κάτι μπατονέτες, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, οι οποίες έχουν μέσα ένα μπλε υγρό και εδώ πέρα έχουν αυτήν εδώ την μπλε γραμμή. Αυτή η μπατονέτα τη χρησιμοποιούμε για να καθαρίσουμε όταν έχουμε λερωθεί από μολύβι κατά λάθος ή μας έχει βγει λίγο το μολύβι παρακάτω. Μάσκαρο, οτιδήποτε και λοιπά. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να σπάσετε αυτό το μπλε εδώ πέρα, να το βγάλετε τελείως, να το γυρίσετε έτσι ώστε έτσι να μπει το μπλε υγρό σε αυτό το άσπρο. Αυτό εδώ πέρα, το άσπρο εδώ θα γίνει μπλε, υγρό θα γίνει και θα μπορείτε να καθαρίσετε ότι όπου έχετε λερωθεί. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα το βρείτε σε Sephora, σε μια πάρα πολύ καλή τιμή, μιας και που έχει εκπτώσεις. Αυτά. Αυτά. Πάμε λοιπόν στα δικά μου τρία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό από το Body Shop, το οποίο μου έχει τελειώσει, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε περίπου τη συσκευασία. Θέλω οπωσδήποτε να πάω να το ξαναγοράσω, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί είναι πολύ παλιό. Είναι αυτό που βλέπετε, το οποίο λειτουργεί και σαν primer για το μάτι, αλλά λειτουργεί και σαν υγρή σκιά κάπως, κάπως έτσι, το οποίο όμως δεν έχει καθόλου glitter μέσα, είναι τελείως matte, να το πω έτσι εδώ. Έχει αυτό λοιπόν το πινελάκι, έχει ουσιαστικά δύο χρήσεις. Το λατρεύω πραγματικά, είναι stay all day, να το πω έτσι, και είναι πάρα πάρα πολύ καλό, δηλαδή σίγουρα θα το ξαναγοράσω και θα προσπαθήσω να το ψάξω να το βρω. Λοιπόν, θα προχωρήσω σε αυτό εδώ από τα Sephora, το οποίο είναι concealer, όπως βλέπετε. Το πινελάκι είναι κάπως έτσι. Τι να πω, είναι πάρα πολύ καλό, ούτε εξαφανίζεται καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, ούτε τίποτα. Και σε πάρα πολύ καλή τιμή, παρεπιπτόντως τώρα που έχουμε και εκπτώσεις. Ναι. Και θα τελειώσω με αγαπημένα προϊόντα Essence, τα οποία έχουμε πάρα πολλά και από αυτήν την εταιρεία. Είναι το waterproof τη μάσκαρα. Το πινελάκι είναι αυτό εδώ. Πραγματικά το έχω δοκιμάσει, δεν φεύγει καθόλου. Δηλαδή όταν εννοώ με νερό δεν φεύγει καθόλου, δεν τρέχει κάτω από το μάτι ούτε τίποτα. Και αυτό το οποίο σκέφτεστε όλες είναι αν με το ξεβαυτικό φεύγει δύσκολα. Με το ξεβαυτικό φεύγει πάρα πολύ εύκολα, δηλαδή έχει δύο θετικά. Σίγουρα θα την ξαναέπαιρνα και την αγαπώ πάρα πολύ, αγαπημένη. Αυτά. Προσωπικά εμένα η αγαπημένη μου μάρκα είναι τα Sephora. Δηλαδή από εκεί έχω πάρει τα περισσότερα προϊόντα που έχω. Εμένα η αγαπημένη μου εταιρεία είναι σίγουρα η Essence. Σίγουρα. Και μπορώ να πω ότι και εμένα μου αρέσει τα Sephora, έχουν πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε το βιντεάκι. Κάντε μας subscribe για περισσότερα βίντεο. Τώρα, ακούστε. Τώρα από εδώ και πέρα, από εδώ και στο εξής, θα έχουμε νέο βιντεάκι κάθε Κυριακή. Όμως, συγγνώμη για αυτό που θα σας πούμε, αλλά μπορεί να μην βάζουμε κάποιες Κυριακές επειδή λόγω διακοπών, γιατί και εμείς θα πάμε διακοπές. Λυκό. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση, οπότε εσείς να μην ανησυχείτε, καταλαβαίνετε δηλαδή, όλοι πάμε διακοπές τώρα. Και να σας πούμε ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιες Κυριακές μέσα στο χρόνο, στις οποίες
Νομίζω ότι είναι τελείως λογικό να μην κάνουμε βίντεο λόγω των σχολείων κτλ. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε πλέον την ηλικία μας. Ναι. Και είναι φυσιολογικό να μην μπορέσουμε κάποιες Κυριακές, αλλά σίγουρα τις αναπληρώνουμε τις επόμενες ημέρες. Ναι. Stay tuned. Γεια σας.